Ο κ. Χατζηδάκης είπε για τα μέτρα για τις επιχειρήσεις. Είναι τεράστιο λάθος. Διευκολύνονται όλα τα ό,τι αφορά τις επενδύσεις και τις επιχειρήσεις. Δεύτερο, είπε, μίλησε για το χρέος τα 86 δις ευρώ. Εγώ να του θυμίσω ότι τα 54 δις ευρώ πάνε στην αναχρηματοδότηση του παλιού χρέους. Άρα είναι προφανές ότι το ποσό δεν αυξήθηκε. Δεν λογαριάζω. Τα 25 δις ήταν τα 5 που πήγαν στην ανακεφαλοποίηση. Άρα μην κάνετε προσθέσεις οι οποίες είναι απαράδεκτες. Τάπα στη Βουλή. Και τελευταίο λοιπόν, κύριε Χατζηδάκη, όλοι σας, όλο το success story που διαμορφώνεται είναι story καταστροφικό, το οποίο δεν θέλετε να τελειώσει η αξιολόγηση, δεν θέλετε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, δεν θέλετε να μπούμε στο QE, θέλετε να πάρετε μέτρα σκληρά. Να σας θυμίσω ότι είπε ο κύριος Αβγενάκης εχθές, απολύσεις, χιλιάδες απολύσεις. Απαντήστε σε αυτά. Αυτά θα τα δει η ελληνική κοινωνία. Θα τα δει η ελληνική κοινωνία. Άρα είναι αποτύπωμα της στιγμής. Εμείς προφανώς έχουμε πει και λέω πολλές φορές κι εγώ ότι δεν ήταν εύκολη περίοδος για όλους μας και για προσωπικά και για όλους τους πολίτες. Εμείς έχουμε αναλάβει αυτό το βαρύ καθήκον να τελειώσει αυτή η ιστορία και να βγούμε και να υπάρξει ανάπτυξη και να υπάρξει και αναστροφή του κλίματος. Και θα σας έλεγα και μειώσεις φόρων την επόμενη περίοδο, μετά που θα τελειώσουν όλα αυτά, να υπάρξουν αυξήσεις μισθών. Δηλαδή μια κανονικότητα στην ελληνική οικονομία, βγαίνοντας από την καταστροφή των 6 χρόνων των οποίων μας οδήγησαν τα μνημόνια Βενιζέλου, Σαμαρά. Άρα εσείς εκτιμάτε ότι αυτό το προβάδισμα το διευρυμένο είναι μια προσωρινή αποτύπωση? Είναι το αποτύπωμα, το λαμβάνουμε, όπως σας είπα, είναι αποτύπωμα και θα τα δούμε όλα μετά. Γι' αυτό βιάζεται η Νέα Δημοκρατία και επιμένει. Πει στη στρατηγική της είναι να μην γίνει τίποτα. Αυτό είναι. Αν αυτό ευνοείται, να το εκτιμήσει ο ελληνικός λαός.